Συνεχίζουμε λοιπόν με την επόμενη συνεδρία η οποία θα λάβει η χώρα στα ελληνικά καθώς ο επόμενος διακεκριμένος ομιλητής και καλεσμένος μας είναι γνωστός πανελλαδικά, ιδιαιτέρως στη Θεσσαλονίκη καθώς αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Περικλής Μίτκας, ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο ιδρυτικός πρόεδρος, κύριε Μίτκα, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος πρόεδρος της Εθνικής Αρχής. Πέραν του σημερινού ρόλου του βέβαια, ο κύριος Μίτκας έχει διατελέσει πρίτανη στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ιδίου Πανεπιστημίου. Η πορεία του είναι γνωστή σε όλους μας. Δεν θα μακρηγορήσω. Καλώς ήρθατε, κύριε Μίτκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπουμε, που σας έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα, κύριε Τζόνι. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο για την ευγενική πρόσκληση, την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε. Και επίσης, λυπάμαι που δεν είμαι διαζώσεις μαζί σας στη Θεσσαλονίκη. Εσείς από την Αθήνα είστε πάνω, εγώ από την Θεσσαλονίκη είμαι στην Αθήνα, δεν μπορούσα σήμερα να ανέβω. Αλλά χαίρομαι που θα έχω την ευκαιρία να ανταλλάξω μερικές απόψεις μαζί σας και να συζητήσουμε το Πανεπιστήμιο που αλλάζει. Γι' αυτό πρόσθεσα τη λέξη higher στον τίτλο της ενότητας αυτής. Ακριβώς. Έχω ετοιμάσει μία σύντομη παρουσίαση για να δείξω πού περίπου βρίσκεται η ανώτατη εκπαίδευση σήμερα στην Ελλάδα και δεν ξέρω αν βλέπετε την παρουσίαση. Βλέπουμε τα slides σας και παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, περίπου 25 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, 800.000 φοιτητές στους τρεις κύκλους, 430 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και πάνω από 1.100 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Κάποια νούμερα για την έρευνα και τη χρηματοδότηση τα βλέπετε. Το έκτακτο και το μόνιμο διδακτικό προσωπικό πλησιάζει τις 17.000. Η χώρα πάει καλά ως προς το ποσοστό του πληθυσμού με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης στις παραγωγικές ηλικίες και το 25 με 34 θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο αν τέλειωναν στην ώρα τους οι φοιτητές μας γύρω στα 23-24 όπως γίνεται συνήθως. Τι σπουδάζουν οι Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες? Ένας στους 5 επιστήμες μηχανικού, μία στις 5 διοίκηση επιχειρήσεων, νομικές επιστήμες. Λιγότεροι τέχνες, ανθρωπιστικές επιστήμες και κοινωνικές επιστήμες. Περίπου ένα στους 10 φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική και επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Και βλέπετε τα νούμερα για την εκπαίδευση, γεωπονοδασολογία, πληροφορική και υπηρεσίες. Συχνά αναφέρεται το νούμερο 4,5% στην πληροφορική σαν χαμηλό για τη χώρα, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μηχανικών υπολογιστών που υπολογίζεται στους μηχανικούς στην πρώτη κατηγορία. Περίπου το 10% είναι σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αλλά και αυτό πάλι δεν είναι ακριβώς σωστό, γιατί όλοι οι μηχανικοί, οι γεωπονοδασολόγοι παρακολουθούν πενταετή προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε Integrated Master. Το Πανεπιστήμιο αλλάζει, δεν είναι πια μια απομονωμένη εκπαιδευτική νησίδα που κάνει τα τρία βασικά παραδοσιακά κομμάτια της μετάδοσης, της παραγωγής γνώσης και της παροχής υπηρεσίας προς την κοινωνία. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο έχει κάνει σοβαρά βήματα στην διασφάλιση ποιότητας, εφαρμόζει την αξιολόγηση και την πιστοποίηση εδώ και πολλά χρόνια. Έχει εισάγει ψηφιακές υπηρεσίες σε πολύ μεγάλο βαθμό,
εδώ και επίσης πολλά χρόνια, προηγείται σε αυτό του ελληνικού δημοσίου. Λειτουργεί με διαφάνεια και λογοσία και εφαρμόζει και νέες πρακτικές, όπως η διαβίου μάθηση και η εξυποστάσεως εκπαίδευση. Αυτά θεωρώ ότι τα έχει κατακτήσει και προχωρά σε επόμενες αλλαγές, αλλαγές παραδείγματος θα μπορούσε να πει κάποιος, στην διεθνοποίηση. Είναι ήδη γεγονός τα πρώτα ξενόγλωσσα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, όπως τις δύο ιατρικές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη το έκανε πρώτη, αλλά λειτουργεί επίσης και ένα πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο ΕΚΠΑ. Κάνει σοβαρά βήματα στην σύνδεση με τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας και την αποτίμηση του έργου που παράγεται. Θα πω λίγα περισσότερα για αυτά τα τρία σημεία, γι' αυτό τα έχω κοκκινισμένα, και θα προχωρήσει σύντομα στη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών, τετραετών συμφωνιών με το ελληνικό δημόσιο και σε διαδικασίες στρατηγικής διοίκησης, πράγματα τα οποία το υπόλοιπο δημόσιο δεν μπορεί εύκολα να τα υιοθετήσει ακόμη. Στα βήματα προσέγγισης των ΑΕΗ με την αγορά εργασίας θα αναφέρω ότι η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία δεν είναι πια λέξεις ταμπού. Ενισχύονται διαρκώς τα ελληνικά πανεπιστήμια μέσα από μαθήματα, μέσα από δράσεις επιμόρφωσης ή ενημέρωσης των φοιτητών. Τα πανεπιστήμια συνεργάζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με ελληνικές και ξένες εταιρείες στα πλαίσια ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, εφαρμόζουν προγράμματα πολύ δημοφιλή πρακτικής άσκησης και στον ιδιωτικό τομέα. Ακολουθούν τα εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης συνεργασίας των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις. Αυξάνουν τον αριθμό των πιστοποιημένων εργαστηρίων που προσφέρουν υπηρεσίες σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Και βλέπουμε επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν όλο ένα και περισσότερα εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα στα πανεπιστήμια. Επίσης, τα γραφεία διασύνδεσης που λειτουργούν σε κάθε ίδρυμα φέρνουν σε επαφή τους φοιτητές και τους αποφύτους με την αγορά εργασίας μέσα από δράσεις όπως οι μέρες καριέρας που γίνονται πια τακτικά σε αρκετά ιδρύματα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ιδρύονται γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, τα οποία καθορίζουν τους κανόνες διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων και φέρνουν πιο κοντά τις ιδέες των μελών ΔΕΠ, τις καινοτόμες ιδέες στο στάδιο της υλοποίησης. Βλέπουμε επίσης και τον αριθμό των τεχνοβλαστών να αυξάνει. Το 2021 συνολικά τα πανεπιστήμια δήλωσαν 13 νέες εταιρείες. Ανακοινώνονται στρατηγικές συμπράξεις πανεπιστημίων με επιμελητήρια και εργοδοτικούς φορείς με συγκεκριμένη στόχευση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Περιφέρεια Κρήτης και συμπράξεις του ΣΕΒ με το Μετσόβιο ή με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Σχεδιάζονται και χρηματοδοτούνται μεγάλα οριζόντια ερευνητικά προγράμματα σε τομείς εθνικούς ενδιαφέροντος, ρομποτική, ιατρική ακριβίας, προϊόντα αγροδιατροφής. Βλέπουμε να ενεργοποιείται και να συμπράττει στην όλη προσπάθεια η επιστημονική διασπορά, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να βοηθήσει και τα ελληνικά πανεπιστήμια και την ελληνική οικονομία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Hellenic Institute of Advanced Studies που ξεκινά την ιδρυτική του, αν θέλετε, συνέλευση την επόμενη εβδομάδα. Και βλέπουμε δραστηριοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων που στοχεύουν στα πανεπιστήμια, όπως το Unifund. Ανέφερα τους τεχνοβλαστούς ήδη, πρέπει να αναφέρουμε και τον νέο νόμο που ρυθμίζει τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των spin-offs. Είναι σημαντικό βήμα, θεωρούμε, και ο νέος νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, θα καταδεθεί σύντομα προς ψήφιση, προβλέπει και τα industrial PhDs
μεταξύ άλλων. Επομένως, ήδη η σχέση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, με τις εταιρείες, είναι πολύ θετική. Ανέφερα ότι λειτουργούν με φάνεια και λογοδοσία τα πανεπιστήμια και η ΕΘΑΕ, η Εθνική Αρχή Ανώτερης Εκπαίδευσης, τους βοηθά με δύο τρόπους, με τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιστοποίησης, διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και με την αποτίμηση του έργου τους, η οποία οδηγεί στην εφαρμογή αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων για την κατανομή πόρων. Είναι μια καινούργια αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής. Σταματώ εδώ για να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο, για να μην πάρω όλο τον χρόνο. Εφόσον λοιπόν σταματήσατε ακριβώς στο σημείο της κατανομής της χρηματοδότησης, που είναι ένα κεφάλαιο που πάντα σε γενικές γραμμές στη χώρα μας, ανεξαρτήτως χώρου, είναι αιστεία πιθανής σύγκρουσης ή αντεκλήσεων, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορούμε να μεταβούμε σε ένα αξιοκρατικό σύστημα κατανομής πόρων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, χωρίς να διακινδυνεύσουμε αντιδράσεις οι οποίες ενδέχεται να παραλύσουν το σύστημα εν τη μέτρα. Λοιπόν, χαίρομαι που το θέτετε έτσι, γιατί βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι ήδη είμαστε στο δεύτερο έτος εφαρμογής ποιοτικών κριτηρίων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, ενώ για τρίτη φορά θα εφαρμοστούν αντικειμενικά κριτήρια μαζί με τα ποιοτικά κριτήρια. Κάθε πανεπιστήμιο υποβάλλει ετήσια έκθεση επιδόσεων και επιτευγμάτων, η οποία αξιολογείται και μοριοδοτείται από την Εθνική Αρχή. Αυτή η μοριοδότηση οδηγεί στην κατανομή των πόρων στα πανεπιστήμια και ένας διαφορετικός αλγόριθμος οδηγεί και στην κατανομή των ανθρώπινων πόρων. Άρα, τα πανεπιστήμια το έχουν ήδη αποδεχθεί, το εφαρμόζουν. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ανώτατη εκπαίδευση, γιατί στην ουσία συνιστά αλλαγή παραδείγματος. Είναι αυτό που λέει και ο τίτλος του session, changing mindsets. Είναι ένα paradigm shift. Έτσι, τα πανεπιστήμια μπαίνουν μπροστά, δείχνουν το δρόμο και της αποτίμησης του έργου σε μια σειρά άλλους δημόσιους οργανισμούς. Οι αλλαγές συντελέστηκαν χωρίς προβλήματα, έγιναν αποδεκτές, γιατί θεωρώ ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα λειτουργεί εξ ορισμού με κανόνες αξιολόγησης. Η ακαδημαϊκή κοινότητα λειτουργεί εξ ορισμού με κανόνες αξιολόγησης. Διαρκώς αξιολογούνται οι καθηγητές, επομένως, στην επαγγελματική τους καριέρα. Επομένως, δεν τους είναι ξένο αυτό το ζήτημα, τη διαδικασία. Τέλεια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα θέλετε λίγο να μας αναπτύξετε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών πανεπιστημίων που εσείς διακρίνετε και ταυτόχρονα που ενδεχομένως μάλλον θα επιτρέψουν τα ελληνικά πανεπιστήμια να ανταγωνιστούν επάξια αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, ίσως όμως και κάποια μειονεκτήματα που αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν. Υποθέτω ότι δεν έχουμε παραπάνω χρόνο από όσο αρχικά έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αλλά ναι, θα μπορούσα να αναφερθώ σε κάποια πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια διαθέτουν ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και πολύ καλό επίπεδο φοιτητών. Οι διδάσκοντες έχουν πολύ συχνά εμπειρία από ιδρύματα του εξωτερικού, όπου είτε έχουν φοιτήσει είτε έχουν εργαστεί. Έτσι, εισάγουν διαρκώς καλές πρακτικές στην εκπαίδευση και την έρευνα και καταφέρνουν κάτι πολύ δύσκολο, με πολύ λιγότερους αναλογικά πόρους να μπορούν να συναγωνίζονται επάξια ομοειδή ιδρύματα της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά το,
το ποσοστό εισρωών από ευρωπαϊκά προγράμματα στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο από το μέγεθός της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η έρευνα και ιδιαίτερα οι συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις του εξωτερικού είναι ένα δυνατό χαρτί των... Επίσης, θα μπορούσα να αναφέρω και το επίπεδο των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα, το οποίο είναι γενικά πιο απαιτητικό από τα περισσότερα αντίστοιχα στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι τα προγράμματα σπουδών των μηχανικών, των γεωπονοδασολόγων και άλλων είναι πενταετή και είναι εστιασμένα απόλυτα στην επιστήμη, σε αντίθεση με αρκετές άλλες χώρες που έχουν τριετή προγράμματα ή τετραετή προγράμματα σπουδών. Το αποτέλεσμα είναι οι απόφοιτοι μας να βγαίνουν με υψηλό επίπεδο γνώσεων, που τους καθιστά βέβαια ελκυστικούς υποψήφιους είτε για μεταπτυχιακές σπουδές είτε για εργασία στο εξωτερικό. Άρα η φήμη των προπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια παραμένει ισχυρή. Επίσης, ένα πολύ δυνατό χαρτί, πολύ ισχυρό χαρτί για την εγχώρια ανώτατη εκπαίδευση είναι η ελληνική επιστημονική διασπορά, η οποία τώρα πια είναι πρόθυμη να βοηθήσει. Η τεχνολογία και οι επικοινωνίες φέρνουν αυτούς τους ανθρώπους που διαπρέπουν σε όλο τον κόσμο, τους φέρνουν πιο κοντά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πρέπει να βρούμε τρόπο να αξιοποιήσουμε αυτό το συντηρητικό πλεονέκτημα, όπως έχει κατορθώσει να το κάνει με εξαιρετικό τρόπο το Ισραήλ. Το νέο σχέδιο νόμου δίνει αρκετές δυνατότητες, ελπίζουμε να τις εκμεταλλευτούν τα πανεπιστήμια προς την σωστή κατεύθυνση. Τώρα, αν με ρωτάτε και για τις αδυναμίες, θα μπορούσα να αναφέρω, ας πούμε, τη δυσμενή αναλογία φοιτητών προς διδάσκοντες. Αυτό καθιστά πολλές τεχνικές διδασκαλίας, παραδείγματος χάρη τις εβδομαδιαίες ασκήσεις, το homework που ξέρουμε σε άλλα πανεπιστήμια, τις ατομικές εργασίες, τα midterms, την πολύ συχνή επαφή του φοιτητή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με το μάθημα. Όλες αυτές τις τεχνικές είναι δύσκολα εφαρμόσιμες στα πολύ μεγάλα ακροατήρια. Αυτά, σε συνδυασμό με την χαλαρή, έτσι, εξεταστική διαδικασία, συντελούν σε μια συσσόρευση των φοιτητών και στην επιμήκυνση του χρόνου λήψης πτυχίου. Επίσης, μπορούσα να αναφέρω τις συχνές θεσμικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν τα πανεπιστήμια. Αυτό δεν τους επιτρέπει να εφαρμόσουν στρατηγικό σχεδιασμό ή να έχουν μεσοπρόθεσμους στόχους ή να δημιουργήσουν εύκολα μια ακαδημαϊκή παράδοση, όπως έχει συμβεί με τα μεγάλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα αμερικανικά πανεπιστήμια. Έτσι, σημαντικές και δύσκολες μεταρρυθμίσεις απαιτούν περισσότερο χρόνο και περισσότερη ανθρωποπροσπάθεια από ό,τι σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα. Και ένας άλλος εξωγενής παράγοντας, ο οποίος παίζει το ρόλο του, είναι η αδυναμία της εγχώριας οικονομίας, της ελληνικής βιομηχανίας, να απορροφήσει το σύνολο ή το μεγάλο μέρος των πτυχιούχων. Να τους προσφέρει, δηλαδή, δελεαστικές προοπτικές απασχόλησης, αντίστοιχες με τις ικανότητες και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει. Είναι απογοητευτικό να βλέπεις νέους ανθρώπους με πολύ δυνατά βιογραφικά να υποαπασχολούνται. Είναι σύνηθες όμως. Και βέβαια δεν λειτουργεί αυτό ως κίνητρο για τους νεότερους που είναι μέσα στο πανεπιστήμιο και δεν βιάζονται να τελειώσουν τις σπουδές τους. Θα λέγω όμως ότι είναι επίσης μύθος ότι υπάρχει υποαπασχόληση σε μια μεγάλη κατηγορία πτυχιούχων, αυτών της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας. Εκεί πρέπει να αλλάξει το εθνικό αφήγημα και να λέμε ότι ναι, μπορεί να υπάρχει ανεργία στους νέους επιστήμονες, αλλά όχι σε αυτούς τους τομείς. Και έτσι να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε ως χώρα
πολλούς από αυτούς που αποφυτούν και φεύγουν κατευθείαν στο εξωτερικό. Θα έλεγα ότι η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας, αν θέλετε, resilience, έτσι, μεγάλες αντοχές. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, πέρα κάθε αμφιβολίας. Παρά τα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει, διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό, βρίσκει λύσεις, βρίσκει εργασία και ανταπεξέρχεται και προχωρά μπροστά, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Οπότε... να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν που είσαστε σήμερα μαζί μας. Να σας ευχαριστήσουμε για ό,τι κάνετε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας με εσάς εκ του σύνεγης την επόμενη φορά για να τα πούμε καλύτερα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την δυνατότητα και θα φροντίσω να είμαι μαζί σας για ζώσεις την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.